Η Ελλάδα και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων που καταγράφονται ήταν αυτή τη φορά το αντικείμενο σχολιασμού του δισεκατομμυριούχου Elon Musk με ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, χαρακτηριστικά πόσταρε τα εξής: «Η Ελλάδα προβλέπεται να γίνει η πρώτη χώρα που θα υποστεί πληθυσμιακή κατάρρευση, καθώς οι ξαφνικοί και απροσδόκητοι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται στα ύψη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από ό,τι οι ειδικοί πίστευαν προηγουμένως. Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά, η θρόμβη αίματος και η καρκίνη ταχείας εμφάνισης, μεταξύ κατά τα άλλα υγιών νέων, προκάλεσαν την αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες προκαλούν το ποσοστό γεννήσεων να πέσει κάτω, καταγράφοντας το χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων σε σχεδόν έναν αιώνα. Η προοπτική της πληθυσμιακής κατάρρευσης στην Ελλάδα είναι μια ορολογιακή βόμβα και μια εθνική απειλή, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει το άρθρο που πόσταρε στην ανάρτησή του ο Elon Musk.